Το ζήτημα της ιστογένειας, το οποίο δηλαδή δικαιούται να είναι Έλληνας πολίτης, έχει ιστορικά προκαλέσει στην Ελλάδα πάρα πολλές φοβερές αντιπαραθέσεις, ιδεολογικές και όχι μόνο. Θα έλεγε κανείς ότι ανάλογα με τη θέση που παίρνει κανείς στο θέμα της ιστογένειας, υπάρχει και το όριο μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Θα ήθελα λοιπόν καταρχάς να πούμε τους λόγους για τους οποίους το θέμα της ιστογένειας έχει αποκτήσει τέτοια βαρύτητα στην ελληνική κοινωνία. Δεν υπάρχει κοινωνία στην οποία το ζήτημα της ιδιότητας του πολίτη να μην έχει ιδεολογική, πολιτική και συμβολική βαρύτητα. Mm-hmm. Διότι αφορά το, είναι το είδωλο της κοινότητας, δηλαδή ποιοι θέλουμε να είμαστε. Και με αυτήν την έννοια, ενώ για πολλά χρόνια ας πούμε, το ζήτημα της ιστογένειας δεν το συζητούσαν στην Ελλάδα, αυτό δεν σημαίνει ότι έχασε την πολιτική του και ιδεολογική αξία. Γύρω από αυτό το ζήτημα συσπηρώνονται όλες οι δυνατές αντιλήψεις για το πώς φανταζόμαστε την κοινωνία μας. Και με αυτή την έννοια βλέπετε ότι τα πολιτικά σύμβολα γύρουν το θυμικά, τα πάθη, τις πολιτικές διαφωνίες, τις συγκλήσεις και πάει λέγοντας. Συγκλήσεις οι οποίες ενίοτε φαίνεται να ξεπερνάνε πιο εφήμερες και πιο επίτερες διαφοροποίησεις στο πολιτικό πεδίο. Αυτό που λέει ο Δημήτρης Χριστόπουλος αφορά όλη την Ευρώπη, ας πούμε, το ποιος δικαιούται να είναι πολίτης. Δεν είναι ένα ελληνικό, ας πούμε, ερώτημα. Αλλά στην Ελλάδα βλέπουμε ότι αυτή η απάντηση δίνεται από την κυρίαρχη, ας πούμε, ιδεολογία και γίνεται και κυβερνητική πολιτική με εθνικιστικά χαρακτηριστικά και φοβικά χαρακτηριστικά και μετά τον εμφύλιο, να πούμε, και στον εμφύλιο και μετά τον εμφύλιο, όπου χάνεται η ιθαγένεια από τους, παίρνουμε την ιθαγένεια από τους αντιπάλους μας, τους πολιτικούς μας αντιπάλους, έτσι. Mm-hmm. Και μετά, στη συνέχεια, δεν έχουμε μια δεξιά που να είναι φιλελεύθερη, παρά μόνο στα χρόνια, δηλαδή και πιο, παρά μόνο στα χρόνια του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ας πούμε, που έχουμε κάποια πιο, μια δεξιά πιο φιλελεύθερη, με πιο ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά. Τώρα πάλι στη φάση της κρίσης, όπου, ας πούμε, η Χρυσή Αυγή και η Νέα Δημοκρατία ιδεολογικά έρχονται πιο κοντά, έτσι. Αυτό μπορούμε να το δούμε συνεχώς και από τις πριν τις εκλογές που ο Σαμαράς δηλώνει ότι θα επανακαταλάβουμε τις πόλεις και με τον Κοντούλα σαν σύμβουλο στον Αθανασίου για θέματα ιθαγένειας και με την πολιτική του Ρένδια και με όλα αυτά. Βλέπουμε ότι από τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν έχει μια δυνατότητα να προσφέρει διέξοδο και όραμα. Αυτό προσφέρει είναι μια ιδεολογία νόμος τράξη και βασικά ξενοφοβία και ρατσισμός. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο εθνικισμός, ο ρατσισμός, η φοβικότητα αναπτύσσεται όλο και περισσότερο. Αντίθετα έχουμε μια αριστερά και θέλουμε να έχουμε μια αριστερά που δεν μιλάει μόνο για μια αντιμνημονιακή πολιτική, αλλά βάζει τα ζητήματα συγχρόνως πολύ βασικά στη φύση της, ζητήματα δημοκρατίας, να έχεις μια ανοιχτή κοινωνία όπου να ανήκουν όλοι, να υπάρχει ισονομία. Αυτά, η μάχη για αυτά είναι εξίσου σημαντική και ιδεολογικά και πολιτικά όσο είναι για θέματα μνημονίου, οικονομικής πολιτικής κλπ. Ναι, πάντως εδώ έβαλες μια διάσταση της οικονομικής κρίσης που ναι. Έχει οξύνει τον ελληνικό εθνικισμό, ας πούμε. Ναι. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι σε επίπεδο δεν είναι. Δεν διαχωρίζει η οικονομική κρίση κάθετα τις πολιτικές δυνάμεις. Δηλαδή, αντιμνημονιακές δυνάμεις, όπως είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες, συνταυτίζονται με τη Νέα Δημοκρατία και την Χρυσή Αυγή σε ζητήματα ιθαγένειας και ξενοφοβίας. Άρα, η οικονομική κρίση, θέλω να πω, δεν διαχωρίζει κάθετα τις πολιτικές δυνάμεις σε σχέση με την ιθαγένεια και τον εθνικισμό. Η οικονομική κρίση κάνει αυτό ακριβώς που είπε. Η οικονομική κρίση φτιάχνει τα στρατόπεδα, έτσι, τα οποία στρατόπεδα όμως πάγια. Είναι πιο στερεά δομημένα πάνω στην αντίληψη για το ποιος είναι πολίτης. Και γι' αυτό βλέπεις ότι στα ζητήματα του μνημονίου η δεξιά έχει διάφορες παραλλαγές προ και εναντίον, έτσι. Ενώ στην ιθαγένεια είναι μπρο. Από την ακροδεξιά αγοραία εκδοχή της, την νεοναζιστική, μέχρι και την πιο κομιλφό ας πούμε εκδοχή, η οποία επιχειρεί να εκφραστεί με πιο κεντρόστροφο τρόπο, ας πούμε. Αλλά αυτό το οποίο χαρακτηρίζει νομίζω τη συγκυρία της κρίσης είναι όντως ότι τα αντανακλαστικά οξύνονται, έρθουν και έρθουν δηλαδή, και το αντανακλαστικό που αφορά την ιδιότητα του πολίτη,
mm-hmm. θα γίνεται δηλαδή, αρχίζει και εμφανίζεται ιδεολογικά πιο έντονο και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, σε μια συνθήκη όπου, ας το πούμε έτσι, το κομμάτι της πίτας της κυριαρχίας αλλά και το κομμάτι της πίτας του εισοδήματος ήταν σχετικά επαρκές, πιθανόν τέτοιου είδους διαφορές να αμβλύνονται. Όχι ότι δεν υπήρχαν. Μεγάλες κιόλας στην Ελλάδα, εδώ με δεκαετία του 90, θυμάστε τα σελιτέρια της Εκκλησίας, η Μακεδονία δικιά μας, το οποίο έπαιρνε μπάλα και την Ιθαγή. Δεν βλέπουμε άμεσα τη συζήτηση τώρα που γίνεται και τα πάθη που διεγείρονται σχετικά με την ιδιότητα του πολίτη ως αποτέλεσμα της κρίσης. Διότι αυτά τα πάθη, αυτού του τύπου οι ιδεολογικές συγκλίσεις και αποκλίσεις στην Ελλάδα, υπήρχαν πάντα. Και για να πάω λίγο και πιο πίσω, γιατί υπήρχαν πάντα με αυτή την ένταση? Διότι δεν υπήρχαν συνενέσεις γύρω από αυτά τα ζητήματα. Αυτός που κέρδισε στη δεκαετία του 50 δεν κέρδισε με συνένεση. Κέρδισε με το ζόρι, με τη βία. Και αυτό το βλέπουμε. Και αυτός που κέρδισε, ποιο θεώρησε ότι ήταν το μεγαλύτερο φάρμακο που θα μπορούσε να δώσει στους αντιφρονούντες? Η ποινή της στέρησης της Σταγίνης. Σε πετάω έξω, σε βγάζω. Και με αυτή την έννοια βλέπετε ότι αυτό το πράγμα αναπαράγεται. Και δεν έχει λυθεί ακόμα. Αυτό μας πάει, η τελευταία σου απάντηση, μας πάει να βάλουμε λίγο τη συζήτηση σε μια ιστορική βάση, θα έλεγα. Να κάνουμε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο μια περιοδολόγηση του ζητήματος της ελληνικής σταγένειας που τίθεται νομικά. Από την αρχή, όπως είναι γνωστό, του ελληνικού έθνους, του νεοελληνικού έθνους, υπήρχαν πάντα πολλά ζητήματα μειονοτήτων και εθνικών ταυτοτήτων. Να θυμηθούμε τα τέλη του 19ου αιώνα, τους Βαλκανικούς πολέμους, την Μικρασιατική καταστροφή, τις μειονότητες Αλβανία, Θράκη, Τουρκία. Και γενικώς στα Βαλκάνια, ως γνωστό, ήταν ένα τεράστιο αναδευτήρι εθνοτήτων, ταυτοτήτων. Πώς έπαιξαν τα ιστορικά αυτά γεγονότα ρόλο στη διαμόρφωση του εθνικού δικαίου, ας πούμε, στην Ελλάδα σε σχέση με την Ιθαγένεια? Το δίκαιο της Ιθαγένειας κάθε κράτους είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής του ιστορίας. Είναι η ψυχή της. Είναι η καρδιά της. Και μέσα από τις στρατηγικές ενσωμάτωσης και αποκλεισμού που συγκροτείται από το δίκαιο της Ιθαγένειας του κάθε κράτους, βλέπεις προς τα πού θέλει να πάει. Δηλαδή η Ιθαγένεια με αυτή την έννοια μας αποκαλύπτει. Αποκαλύπτει δηλαδή αυτό το υποδόριο, αυτό που δεν φαίνεται καμιά φορά. Θέλουμε οι μετανάστες να παίρνουν Ιθαγένεια. Δίνουμε, εισάγουμε στοιχεία του εδάφους. Θέλουμε οι απόδημοι να κρατούν την Ιθαγένεια. Ενισχύουμε τα ζητήματα του αίματος. Θέλουμε να αφαιρούμε Ιθαγένειες από αυτούς που θεωρούμε εχθρούς. Ενισχύουμε τους τρόπους αφαίρεσης Ιθαγένειας. Δηλαδή μέσα από τον κώδικα της Ιθαγένειας μπορείς να διαβάσεις την ιστορία του κράτους. Και εγώ γι' αυτό θεωρώ ότι είναι τρομερό, ας πούμε, η Ιθαγένεια. Γιατί σου αποκαλύπτει τα δύσκολα και τις στροφές και τις ευθείες. Λοιπόν, τώρα, μια μεγάλη ευθεία που εγώ έχω δει, ας πούμε, είναι από την ίδρυση του κράτους μέχρι ουσιαστικά την εδαφική του ολοκλήρωση με την εξαίρεση δωδεκανήσου, δηλαδή μέχρι την επάβαση της ανταλλαγής πληθυσμών. Εδώ τι κάνουμε? Μέχρι δεκαετία του 20, λες. Αρχές δεκαετίας. Χοντρικά ένας αιώνας. Σε αυτό που λέω, ο μακρύς πρώτος αιώνας ελληνικής σταγένειας. Εδώ η πολιτική ποια είναι? Η πολιτική είναι, κάνουμε Έλληνες. Όποια εδάφη αποκτά το νεοσύστατο κράτος, αμέσως με το ραβδί της Ιθαγένειας παίρνει και κάνει Έλληνες. Δηλαδή με αυτήν την έννοια. Δεν βάζει ζητήματα αίματος δηλαδή και δεν μπορούσε έτσι, να το κάνει. Δεν μπορούσε το μότο, ωραία. Το μότο είναι Έλληνας γίνεσαι. Μπράβο. Λοιπόν. Δεν γεννιέσαι. Δεν γεννιέμαι, πώς να γεννιέσαι. Και πώς να γεννηθείς αφού ήταν ένα κάτω κάτι άλλο γεννήθηκες. Έτσι. Ο Θωμανός γεννήθηκες. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό τραβάει έναν αιώνα. Όταν η μεγάλη ιδέα της Ελλάδας τρώει τα μούτρα της και αναδιπλώνεται το σύστημα και κοιτάει πλέον προς το εσωτερικό, δεν θέλει απλώς να κάνει πολίτες, διότι όσους έκανε, έκανε. Έχει ανοιχτά δύο αλληλεπιδρωτικά μέτωπα, έχει δηλαδή κάπου την Κύπρο και το ζήτημα της Βορείας Υπήρου, αλλά κατ' ουσίαν πλέον οι προτεραιότητες είναι ποιες? Να γυρίσω προς τα μέσα και να κοιτάξω, ωραία, τώρα έκανε Έλληνες. Τι Έλληνες έκανε? Έφτιαξα πολίτες. Αυτοί οι πολίτες με θέλουν, τους θέλω. Άρα πλέον αυτό που κάνουμε μετά την ανταλλαγή είναι τι? Να θέλουμε να κάνουμε αγαθούς πολίτες. Η αγαθοσύνη όμως είναι αυτή η οποία φτιάχνεται από τις δικές μου πολιτικές προτεραιότητες και στρατηγικές. Το 1926, λοιπόν, δύο χρόνια μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, έχουμε για πρώτη φορά τις αφαιρέσεις στα γενιών. Μέχρι πριν, για τον πρώτο αιώνα, δεν είχαμε αφαιρέσεις στα γενιών. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δύο χρόνια αμέσως μετά την ανταλλαγή ξεκινάει η διαδικασία της αφαίρεσης. Πρώτα σε μειονοτικούς,
εντατικοποίηση των αφαιρέσεων της Αιγαίνης από μειονοτικούς από την δικτατορία του Μεταξά, εντατικοποίηση φυσικά της Αιγαίνης. Ενώ στην μακεδονική μειονότητα. Όχι, με μειονοτικούς, Βλάχους, Αρμένους, Εβραίους, τα πάντα όλους. Και φυσικά Σλαβόφωνους, Μακεδόνες, Βούλγαρους, τα πάντα όλα. Τότε μάλιστα τους δίνανε και ένα εισιτήριο, ένα λισέ πασέ και τους λέγανε one way ticket, φεύγεις, αλλά εγώ μαζί με το εισιτήριο, σου δίνω το εισιτήριο και σου παίρνω τη Μυθαγένεια. Λοιπόν, αυτή η πρακτική που συνεχίστηκε μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα, η πρακτική ουσιαστικά αυτή συνεχίστηκε μέχρι το 1998, με τελευταίο θύμα τη μειονότητα της Θράκης, είναι μια πολιτική που λέει ότι κύριε, κατ' ουσίαν εγώ, σαν κράτος, δεν σε αντέχω για πολίτη. Δεν θέλω Εβραίους. Δεν θέλω Τούρκους. Δεν θέλω μειονοτικούς και φυσικά από το 1936 μέχρι το 1974, τι άλλο δεν θέλω. Δεν θέλω και κομμουνιστές. Άρα χρησιμοποιήθηκε, λες, η Ιθαγένεια. Η Ιθαγένεια λοιπόν είναι ένα εργαλείο, συμπερίληψης. Σε παίρνω, σε κάνω δικό μου, σε φτιάχνω και αποκλεισμού. Αυτό για άρα δεν έχει μόνιμα χαρακτηριστικά, είναι καιροσκοπικά τα χαρακτηριστικά. Ανάλογα με την πολιτική συγκυρία, είναι υπαγόμενα σε πολιτικές σκοπιμότητες και σε ιστορικές συνέχειες. Αυτό. Άρα με αυτή τη λογική που βάζει ο Ρίσο Χριστόπουλος, σήμερα που έχουμε μια άλλη πραγματικότητα, όπου πραγματικά δεν είμαστε οι Έλληνες που είμαστε το 60, αλλά έχουν έρθει πάρα πολλοί ξένοι στον τόπο μας, έχουν κάνει οικογένειες, έχουν γεννήσει παιδιά, τα παιδιά έχουν μεγαλώσει, μιλάνε ελληνικά, αυτή είναι η πατρίδα τους, αυτή είναι η γλώσσα που γνωρίζουν, αυτές είναι οι παραστάσεις τους. Έχουμε μια άλλη πραγματικότητα, άρα έχει ανοίξει το πεδίο και άρα αλλιώς ορίζεται το τι, ποιος είναι πολίτης και ποιος δεν είναι. Γιατί για μας πολίτης δεν είναι αυτός που το συνδέει δεσμοί αίματος, πολίτης είναι αυτός που ζει μαζί. Όλοι οι πολίτες είναι αυτοί που οι άνθρωποι που συμβιώνουν, που ζουν μαζί, που παλεύουν και που τους ενώνουν σχέσεις αλληλεγγύης σε έναν τόπο. Δεν ορίζεται με τον δεσμό αίματος. Ας έρθουμε τώρα σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα. Από όσο γνωρίζω στην Ελλάδα, οι νομιμοποιήσεις μεταναστών και οι χορηγήσεις Ιθαγένειας είναι οι λιγότερες που γίνονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα, όποιες χορηγήσεις έχουν γίνει, στη συντριπτική τους πλειοψηφία αφορά ομογενείς. Και πάρα πολύ λίγοι οικονομικοί μετανάστες στην Ελλάδα έχουν πάρει Ιθαγένεια. Θέλω λοιπόν να μου πείτε αυτή τη διαφορά μεταξύ του ελληνικού κράτους και των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φαίνεται να είναι πολύ μεγάλη. Το πρώτο που πρέπει να πω, απαντώντας σε αυτό που βάζεις, είναι λίγο να αναφέρω στο τι είναι ομογενής. Διότι το λέμε, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει ένας νομικός ορισμός της έννοιας του ομογενούς. Είναι ένα απόλυτο πολιτικό, θεσμικό, ιδεολογικό και νομικό φλου. Σήμερα είναι τούτος, μεθαύριο αυτός δεν είναι, γίνεται άλλο γενής. Και στη θέση του ομογενούς κάποτε, σήμερα ο άλλος μπορεί να είναι και απόλυτος εξωτερικός εχθρός. Ας δώσω ένα παράδειγμα, δηλαδή είπα πριν, οι πρώτοι αλλογενείς στους οποίους στερήθηκε η ελληνική ηθαγένεια, όπως έλεγα πριν, το 1926, ήταν Βλάχοι. Το 1990, 1995 και 2000, το να είναι κάποιος Βλάχος ισοδυναμούσε με την κτίση της ομογενειακής ιδιότητας στην Αλβανία. Δεν μιλούσε ελληνικά ο άλλος, αρκεί να μιλούσε Βλάχικα. Θέλω να δείτε δηλαδή αυτό που είπα πριν για τη σκοπιμότητα, πώς πάνε οι στροφές. Τώρα, όντως, και αυτό είναι αν θέλεις και η μεγάλη ιδιαιτερότητα του ελληνικού δικαίου της Ιθαγένειας, υπάρχει ένας φετιχισμός στην καταγωγή σε ό,τι αφορά την ομογένεια. Δηλαδή, αν κάποιος καταφέρει και αποδείξει στο ελληνικό κράτος ότι είναι ομογενής, τότε είναι και ευπρόσδεκτος στους πολίτες του κράτους, εκτός εάν υπάρχουν άλλου είδους σκοπιμότητες που επιβάλλουν ο ομογενής να μην έχει Ιθαγένεια. Τέτοιου είδους σκοπιμότητες υπήρχαν ως το 2007, όπου η Ιθαγένεια των Ελλήνων της Αλβανίας ήταν υπό αίρεση, καθώς έπρεπε με κάθε τρόπο το ελληνικό κράτος να εμφανίσει ότι έχει μια ζωντανή μειονότητα εκεί. Στην Νότια Αλβανία. Ως αν μια μειονότητα παραμένει ζωντανή, αν έχει μόνο την ηθαγένεια του κράτους της. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι στη σφαίρα της πολιτικής ανοριμότητας, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ. Άρα, η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας είναι όντως το ζήτημα της ομογένειας. Πολλά κράτη παρά τα αυτά έχουν και αυτά τους δικούς τους ομογενείς και στείλουν με βάση την απόδοση του στάτους του δικού μου ξένου και του μη δικού μου ξένου δύο διαφορετικά καθεστώτα ηθαγένειας. Το ίδιο έχει κάνει και η Γερμανία. Και κάποια στιγμή λοιπόν η Γερμανία έδινε ηθαγένεια στους Γερμανούς του Καζακστάν
που γυρνούσαν σε εισαγωγικά στη Γερμανία από το Καζακστάν και την Ουκρανία και φυσικά δεν μπορούσαν να σωματωθούν στη γερμανική κοινωνία. Γιατί? Διότι η απόσταση που τους χώριζε από την γερμανική κοινωνία στις αρχές της δεκαετίας του 90 ήταν πάρα μα πάρα πολύ μεγαλύτερη από την απόσταση που χώριζε την δεύτερη γενιά των Τούρκων μεταναστών εκεί. Εκεί λοιπόν οι Γερμανοί μπερδεύτηκαν. Διότι το σχήμα δεν έβγαινε. Ο Ρώσος Καζακστανός, κατά τα λοιπά στο αίμα του Γερμανός, δεν μπορούσε να χωρέσει. Δυσκολευόταν. Ενώ ο Τούρκος της δεύτερης γενιάς, καλά δεν συζητάω για Έλληνες, Ιταλούς κτλ., ήταν ήδη γερμανοποιημένος. Και η Γερμανία άλλαξε έτσι τον κώδικα της ταγένειάς της σε μια κατεύθυνση προς το δίκαιο, ας πούμε, του εδάφους και μετριοποίηση του δικαίου του ένοτος. Τώρα, όντως στην Ελλάδα δίνονται λίγες ταγένειες σε μη ομογενείς. Αυτό ισχύει. Mm-hmm. Αλλά είναι τόσες αυτές που δίνονται σε ομογενείς, με τόσο αυθαίρετο τρόπο, με τόσο πολιτικά υπόλογα σε σκοπιμότητες χαρακτηριστικά, mm-hmm. που το σύνολο των ιθαγενειών που δίνονται στην Ελλάδα δεν είναι χαμηλότερο από αυτό που δίνεται σε άλλες χώρες. Α, ναι. Έτσι. Γιατί υπάρχει μια αίσθηση ότι είναι χαμηλότερο. Το σύνολο των αλλογενών, ναι. Το χρησιμοποιούμε. Ναι, καταλαβαίνω. Εντάξει. Έτσι. Το σύνολο των αλλογενών είναι πολύ μεγάλο. Και μάλιστα έχω να σα πω ότι περισσότεροι από αυτού δεν απέξαν καν την ιθαγένεια με πολιτογράφηση. Γι' αυτό δεν φαίνεται. Οι περισσότεροι από του ανθρώπου που ήρθαν από τη Σοβιετική Ένωση υπό την πλαστή ιδιότητα του παλινοστούντα, και χρησιμοποιώ τον όρο πλαστή υπό την έννοια ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν παλινόστησαν στην Ελλάδα, δεν φύγαν ποτέ από την Ελλάδα. Δεν γύρισαν στην Ελλάδα, δεν επαναπατρίστηκαν στην Ελλάδα. Ήρθαν στην Ελλάδα όπως σαν κανονικοί μετανάστες. Το σύνολο αυτών των ανθρώπων απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με το λεγόμενο καθεστώς του καθορισμού, όπως οι υπόλοιποι Έλληνες, σαν να την πήραν από τη γέννησή τους. Άρα θέλω να σας πω ότι το ελληνικό κράτος έπαιζε με τις δικές τους σκοπιμότητες, βάζοντας διάφορες κατηγορίες που ήθελε να αποκτήσουν την ιθαγένεια στα διάφορα καθεστώτα της απόλυτης αδιαφάνειας και αυθαιρεσίας. Διότι μέχρι πρότινος, το λέω και το ξαναλέω, το βασικό χαρακτηριστικό του ελληνικού δικαίου της ιθαγένειας δεν ήταν τόσο ότι ήταν αυστηρό. Ήταν ότι ήταν απολύτως αυθαίρετο. Μιλάς για νούμερα, έτσι. Από όσο ξέρω, είναι από το 10 μέχρι το 12 με τον νόμο Ραγκούση γίνανε αιτήσεις 39.000 κάτι, 700, κάτι τέτοιο ήταν οι αιτήσεις που γίνανε. Από αυτό έχουν πάρει ιθαγένεια 18.500 ομογενείς, που λέει και ο Δημήτρης, και αλλογενείς, δηλαδή που δεν είναι γένος ελληνικού, έτσι, είναι κοντά στις 12.500. Άρα σαφώς οι ομογενείς ήταν αυτοί που πήραμε τον όνομα Ραγκούση, που γιατί έτσι επέλεξε και το ελληνικό κράτος σαν πολιτική. Δεν έγιναν φοβερές ελληνοποιήσεις αυτή την περίοδο, όπως είναι μύθος, ναι. Μια και αναφέρθηκε ο νόμος Ραγκούση. Mm-hmm. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάσισε ότι ο νόμος Ραγκούση είναι αντισυνταγματικός. Θα ήθελα να μου πείτε το σκεπτικό αυτής της απόφασης και πώς το αξιολογείτε καταρχάς. Πριν μιλήσουμε δηλαδή επί της ουσίας για τον νόμο Ραγκούση, γιατί απορρίφθηκε και πώς αξιολογείτε αυτό το σκεπτικό της απόρριψης. Με εισήγηση του τετάρτου τμήματος, πριν από 1,5 χρόνο, φτιάχτηκε ένα νομικό σχήμα υπεροχής του έθνους πάνω στον λαό. Ένα σχήμα το οποίο ήρθε ατόφιο από τους συνταγματολόγους της 4ης Αυγούστου. Βάσει το οποίο ο λαός δεν γίνεται να είναι εναντίον του έθνους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το έθνος είναι το υπέρτατο νομικό αγαθό στον κόσμο τούτον. Ναι. Και ότι στο έθνος μπορείς να νίκεις μόνο εφόσον σε ενώνουν με αυτό δεσμοί αίματος. Α, έβαλε δηλαδή καθαρά το έννοια. Αυτό τώρα ήταν η εισήγηση του τετάρτου τμήματος, η οποία δεν εμφανίστηκε έτσι verbatim στην απόφαση της Ολομέλειας, η οποία απόφαση προσπάθησε να συγκεράσει έτσι, με έναν τρόπο, κατά την άποψη μου, όχι ευφυή, ας πούμε, τις διαφορετικές συνθέσεις εκεί μέσα. Και η απόφαση αυτή λέει ότι τα κριτήρια τα οποία προβλέπει ο νόμος για την παραμονή των γονέων στην περίπτωση της κτήσης της ιθαγένειας των παιδιών τους με δήλωση, εφόσον αυτά ζουν εδώ ή γεννήθηκαν εδώ, δεν είναι επαρκή. Αυτά τα κριτήρια δεν συνιστούν, δηλαδή, ουσιαστικό δεσμό ενσωμάτωσης με τη χώρα. Τώρα, βέβαια, το πώς ένα δικαστήριο μπορεί να λέει ότι τα 5 χρόνια δεν φτάνουν, αλλά φτάνουν τα 6 ή τα 7, προκαλεί η απορία, ας πούμε. Δηλαδή, δεν είναι η δουλειά του δικαστήριου αυτή. Εξού και η δική μας ένσταση σε ό,τι αφορά την απόφαση αυτή. Είναι μια απόφαση που ελήφθη προφανώς καθ' υπέρ μας αρμοδιότητας. Αν κάποιος είναι αρμόδιος να πει πόσα χρόνια είναι αρκετά ώστε να αποκτάει ένα παιδί την ιθαγένεια, είναι ο λαός, δηλαδή των εκπροσώπων του. Έτσι. Λοιπόν, θα ήταν το Συμβούλιο της Επικρατείας
αρμόδιο να πει, αν βγει παραδείγματος χάρη, χτύπα ξύλο Χρυσή Αυγή και κυβερνήσει και πει ότι απαγορεύονται οι μαύροι να γίνονται Έλληνες, τότε το Συμβούλιο Επισκεπτικής μπορεί να βγει και να πει ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό. Διότι παραβιάζει τα στοιχειώδη της ισότητας του Σύνταγμά μας. Άρα αυτό είπε η απόφαση του Συμβουλίου Επισκεπτικής. Μάλιστα. Εμείς είμαστε αντίθετοι στο πνεύμα αυτό που βάζει ένα ελληνόμετρο βασικά, έτσι. Ελληνόμετρο. Ένα ελληνόμετρο. Δηλαδή πώς αποδεικνύεις πόσο πραγματικά είσαι κοντά στο, πόσο δεσμούς έχεις με το ελληνικό έθνος, πώς το αποδεικνύεις. Υποκειμενική είναι η όρη, ενώ ο νόμος Ραγκούση έβαζε αντικειμενικά κριτήρια, ας πούμε, που περιόριζε την αυθαιρεσία της διοίκησης γύρω από αυτό το πράγμα. Άρα, το πρόβλημα δηλαδή με την συγκεκριμένη απόφαση της Ορομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας είναι ότι είναι ουσιαστικά ένας καλυμμένος ρατσισμός, αυτό λες. Είναι και ξενοφοβικό και ρατσιστικό, ναι. Και βάζει υποκειμενικά κριτήρια περισσότερα από όσα μπορεί να... περιθώριο στην αυθαιρεσία. Αυτό όμως που είναι καλό είναι ότι δεν αμφισβητεί το δικαίωμα να αποκτήσει τα γένεια με βάση τον νόμο του εδάφους, έτσι, το οποίο αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό για αλλαγές. Αφήνει ένα παράθυρο για τροπολογία. Βασικά, το σημαντικό είναι ότι ο πυρήνας, ας πούμε, βάζει τον νόμο του εδάφους. Οπότε ιδεολογικά μένει αυτό, δεν ξαναγυρνάμε στον νόμο του αίματος. Έχει προβλήματα, έχει ξενοφοβικά και ρατσιστικά, ας πούμε, στοιχεία, γιατί το κάνει πάρα πολύ αυστηρό, γιατί κάνει υποκειμενικές τις διαδικασίες πώς θα πάρει στα γένεια. Αλλά παραμένει, ας πούμε, η δυνατότητα... Η εισήγηση του τετάρτου τμήματος προέβλεπε ότι η γένεια μπορεί να παίρνει μόνο κατόπιν εξατομικευμένης κρίσης. Να σε κοιτάω, να σε ρωτάω, να μου απαντάς και αν εσύ περνάς τη βάση, να σου λέω μπράβο παιδί, καλώς ήρθες στο λαό. Ο νόμος τι προέβλεπε? Ο νόμος προέβλεπε κάποια αντικειμενικά κριτήρια ένταξης. Σου λέει πήγες έξω από ένα σχολείο. Το θεωρώ ότι αυτό μου αρκεί. Τώρα, το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν ακολούθησε την εισήγηση του Συμβουλίου του τμήματος σύμφωνα με την οποία σε κοιτάω στα μάτια και σε κρίνω μόνο εφόσον είσαι ελληνικός, αλλά προσπάθησε να πει ότι εκείνο είναι πολύ ακραίο, αλλά και αυτό το οποίο έχει εισάγει ο νόμος είναι πολύ ελαφρύ για την ελληνική ηθαγένεια. Θέλουμε κι άλλο από πίσω. Τώρα, άρα, ο νομοθέτης τι μπορεί να κάνει? Ο νομοθέτης μπορεί να σώσει το πνεύμα του νόμου. Μπορεί να σωθεί δηλαδή η πεμπτουσία που λέει ότι Έλληνας είναι αυτός που ζει εδώ και έχει δεσμούς με την κοινωνία και όχι αυτός ο οποίος προέρχεται από παππού ή από πρόγονο Έλληνα. Αλλά αυτό χρειάζεται πολιτική βούληση. Για να πάμε λοιπόν στην ουσία, στην πολιτική βούληση, για να μην συζητάμε αφηρημένα. Θα πω το εξής: ότι τόσο η δεξιά όσο και η ακροδεξιά είχαν στοχοποιήσει και έχουν στοχοποιήσει τον νόμο Ραγκούση. Μην ξεχνάμε ότι ο Σαμαράς είχε προσχεδίσει προεκλογικές να τον καταργήσει. Ήταν προεκλογική του δέσμευση που λένε. Προεκλογικές δεσμεύσεις είναι. Τέλος πάντων, είχε στοχοποιήσει και αυτός τον νόμο Ραγκούση. Με το σκεπτικό ότι θα προκαλούσε αθρώες ελληνοποιήσεις. Και ότι ουσιαστικά ο νόμος αυτός θα ήταν ένα κάλεσμα να μπουν όλο και περισσότερο, να μπαίνουν όλο και περισσότερο μετανάστες στον ελληνικό χώρο. Ωστόσο, η πραγματικότητα διαψεύδει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ελάχιστοι πολιτικογραφήθηκαν με βάση τον νόμο Ραγκούση και μάλιστα, από ό,τι διαβάζω, αυτοί που πολιτικογραφήθηκαν με βάση τον νόμο Ραγκούση είναι λιγότεροι από αυτούς που πολιτικογραφήθηκαν την περίοδο 2007-2009, επί κυβέρνησης δηλαδή Νέας Δημοκρατίας του Κώστα Καραμαλή. Λιγότεροι. Αυτό, επειδή λοιπόν ο νόμος είναι εξαιρετικά συντηρητικός, γι' αυτό ακριβώς το λόγο τόσο η Δημάρ όσο και το Πασόκ τον υποστηρίζουν, λέγοντας ότι πρέπει να γίνουν απλώς κάποιες μικρές τροποποιήσεις για να γίνει συμβατός συνταγματικά. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι το εξής. Έναν τέτοιο τόσο συντηρητικό νόμο, τόσο ανεπαρκή, τόσο ελλειπή, γιατί η αριστερά πρέπει να τον υποστηρίξει? Και μάλιστα από έναν υπουργό, πρώην υπουργό, ο οποίος ήταν των πρώτων μνημονιακών κυβερνήσεων. Εμείς υποστηρίζουμε το πνεύμα του νόμου. Αν κατεβάζαμε εμείς νόμο, θα κατεβάζαμε ένα πιο ανοιχτό νόμο στο ποιος μπορεί να έχει το δικαίωμα να γίνει Έλληνας πολίτης, έτσι. Ένα λιγότερο αυστηρό, ένα πιο που θα περιλάμβανε περισσότερους ανθρώπους και με λιγότερες, ας πούμε, με 4 χρόνια, όπως έχει κάνει πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι μπορεί τα παιδιά να έχουν πάει σχολείο 4 χρόνια. Με άλλες παραμέτρους.
Όμως υποστηρίζουμε το πνεύμα του νόμου, όπως και πρόσφατα υποστηρίξαμε το πνεύμα του νόμου γύρω από τα ναρκωτικά. Υπάρχει ένας πυρήνας που θέλουμε να υποστηρίξουμε, λοιπόν. Και δώσαμε τη μάχη και εκεί, ενώ άλλο νομοσχέδιο θα κατέβαζε ο ΣΥΡΙΖΑ γύρω από τα ναρκωτικά. Mm. Αντίστοιχα, και εδώ δίνουμε αυτή την ιδεολογική μάχη, το να φύγει, να ορίζεται η ηθαγένεια σε σχέση με το αίμα και να γίνει σε σχέση με το έδαφος. Αυτή την ιδεολογική μάχη δίνουμε εδώ, ένα, σαν ιδεολογία, και δεύτερον, πώς μπορεί αυτό να καλυτερεύσει και να εμπεριέξει περισσότερους ανθρώπους με τροπολογίες. Άρα ουσιαστικά αυτό που μου λες είναι ότι ένα μέρος του νόμου υποστηρίζεται, που έχει να κάνει... Το πνεύμα, την ουσία του νόμου υποστηρίζουμε, γιατί είναι μια τομή. Γιατί η εφαρμογή του... Γιατί είναι μια τομή αυτός. Μια τομή όμως την οποία παίρνουν μόνο ελάχιστη ηθαγένεια, γιατί τομή είναι. Λοιπόν, να σου πω τώρα εγώ γιατί διαφωνώ με τον τρόπο που έδεσαι το θέμα. Ωραία. Όντως, με τον 38-38 έχουμε χαμηλότερο αριθμό πολιτογραφήσεων από ό,τι είχαμε πριν. Γιατί, διότι το 38-38, όπως σας είπα, ουσιαστικά κάποια προσπάθεια να βάλει τάξη στην απόλυτη αυθαιρεσία. Πριν, από το 2007 μέχρι το 2009, είχαμε την ουρά της πολιτογράφησης, η οποία φτιάχτηκε για λόγους της εκλογικής πελατείας που κυβερνούσαν, κυρίως με Έλληνες Αλβανίες. Mm-hmm. Έτσι είπα, πριν το 2007 δηλαδή, αποφάσισε, ήρθε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στην ελληνική κυβέρνηση και είπε ότι εφ' εξής πλέον μπορούν οι Έλληνες Αλβανίες να παίρνουν ηθαγένεια. Εντάξει, και έτσι έχουμε, αυτό εξηγεί τα αυξημένα ποσοστά. Δηλαδή, είναι δεν... πάλι με ομογενείστες, θα πεις. Θέλω να πω ότι είναι πάλι στο όνομα μιας πολιτικής σκοπιμότητας και αυθαίρετων διαδικασιών. Δεν είναι στο όνομα του ότι είχαμε μια πιο φιλελεύθερη γραμμή το 2007 μέχρι το 2009. Έτσι. Mm. Τώρα, αυτή η αυθαιρεσία όντως περιορίστηκε. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δύο βασικά πράγματα σε ό,τι αφορά το νόμο. Το πρώτο είναι ότι ουσιαστικά είναι ο τελευταίος νόμος που ψηφίστηκε πριν το μνημόνιο. Άρα, δηλαδή, ο νόμος αυτός είχε την ιστορική ατυχία να λειτουργήσει σε μια δημόσια διοίκηση αποδεκατισμένη, διαλυμένη. Άρα θέλω να πω ότι η πρόβλεψη επιπλέον διαδικασιών ούτως ή άλλως πατά σε θολά νερά στην κατάσταση που βρίσκεται η ελληνική δημόσια διοίκηση από τη στιγμή που ξεκίνησε να υλοποιείται, να υπάρχει ο νόμος αυτός. Και το επίσης κρίσιμο είναι ότι ο νόμος αυτός προβλέπει έναν νέο τρόπο κτίσης της ηθαγένειας πέρα από την πολιτογράφηση. Και είναι αυτός ο οποίος συζητείται στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι η δήλωση για τα παιδιά που γεννιούνται και ανατρέφονται εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ τα ποσοστά δεν είναι πολύ χαμηλά. Θέλω να πω ότι έχουμε 40.000 αιτήσεις, είχαμε 25.000 αιτήσεις και έχουν πάρει 10.000 παιδιά μέχρι τώρα την ηθαγένεια. 10.000 παιδιά το να πάρουν την ηθαγένεια δεν είναι πολλά, αλλά δεν είναι και ασήμαντος αριθμός. Αυτό θέλω να πω σε μια προβολή στο μέλλον. Λοιπόν, φυσικά και ο ίδιος ο νόμος είναι υπόλογος της δικής του ακαμψίας, των δισταγμών αυτών που τον νομοθέτησαν και πάει λέγοντας. Δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος δυνατός νόμος. Μα κάνε μου αυτό. Εξάλλου και εγώ προσωπικά και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη στιγμή την κρίση, τότε παλέψαμε να κάνουμε τον νόμο αυτό πιο ρεαλιστικό. Έτσι. Δηλαδή, ο νόμος αυτός είναι και αυτός υπόλογος, αν θέλει, της ακαμψίας και της γραφειοκρατίας που υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά και των άρρητων, αν θέλει, ξενοφοβικών προδιαθέσεων ενός μεγάλου τμήματος και της κοινή γνώμη, αλλά και αυτών που κυβερνούσαν. Πάντως, ο νόμος αυτός, παρά τις ατέλειες, τις ακαμψίες, τις ανελαστικότητες του, είναι ένας νόμος ο οποίος μας βάζει σε μια νέα εποχή. Και αυτήν τη νέα εποχή, συμφωνώ με αυτό που είπε η Βασιλική Κατουβάλ, πρέπει να την κρατήσουμε σαν χώρο οφθαλμού. Γιατί υποφθαλμιά μια άλλη εποχή, μια άλλη αντίληψη για το πώς φανταζόμαστε αυτή την κοινωνία. Απαντώντας στα πρώτα σου ερωτήματα. Αντίστοιχα, γιατί το είπα ότι έχει σχέση με τον νόμο για τα ναρκωτικά. Όχι μόνο γιατί εμείς θα κατεβάζαμε έναν άλλο νόμο και στις δύο περιπτώσεις, έτσι, αλλά και γιατί δεν ξέρουμε πώς θα ισχύσει με βάση ότι δεν υπάρχει υποστήριξη, δομές. Ας πούμε, στα νοπερικά δεν έχουμε δομές, δεν έχουμε λεφτά κλπ. Εδώ δεν υπάρχει υποστήριξη της διοίκησης και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά είναι μια τομή. Μας βγάζει από το μεσαίωνα, να το πω έτσι. Αποτελεί ένα βήμα μπρος. Και αυτό το πνεύμα νόμου το υποστηρίζουμε. Εδώ και δεκαετίες η Ελλάδα από χώρα εξαγωγής με εισαγωγικά μεταναστών έχει γίνει χώρα εισόδου μεταναστών. Για πρώτη φορά στην ιστορία του νεοελληνικού κράτους, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες του είναι χωρίς ηθαγένεια. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι, τόσο ηλικιακά όσο και εθνολογικά. Μιλάει για τους άνθρωπους που με τον Α ή Β τρόπο είναι νόμιμοι. Έτσι. Πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι και ηλικιακά και εθνολογικά. Αυτό το ρωτάω για να ρωτήσω επίσης πόσα παιδιά έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, έχουν σπουδάσει στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουν την ελληνική ηθαγένεια.
στην Ελλάδα έχουμε από ηλικίες 0 ως 18-19 γύρω στους 200.000 ανθρώπους, παιδιά δηλαδή. Αυτοί όλοι είναι σε διάφορες κατηγορίες αλλοδαπότητας. Είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, είναι ξέρω εγώ κοινοτικοί, δηλαδή βουλγαροί και Ρωμάνιος επί το πλείστον και ομογενείς. Από τους υπήκοους τρίτων χωρών, έτσι, έχουμε 150.000 παιδιά, χοντρικά. Τα περισσότερα. Δεν είναι ομογενείς εννοείς. Ναι, Αλβανοί, έτσι. Ναι. Τα περισσότερα από αυτά είναι Αλβανάκια. Τα περισσότερα από αυτά είναι Αλβανάκια. Δηλαδή έχουμε στα παιδιά 86% Αλβανάκια, το οποίο φυσικά δεν αντανακλά τον συσχετισμό Αλβανών με λοιπούς αλλοδαπούς. Γιατί? Διότι οι Αλβανοί περισσότερο είναι νόμιμοι στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να είναι πολύ περισσότερα. Ενώ σε ύλικίες μεγάλες από 40-50 και ύστερα φθήνει ο αριθμός των ανθρώπων για προφανείς λόγους. Δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιούμε αυτό. Λοιπόν, τώρα, ο νόμος δεν αναφέρεται σε όλα αυτά. Όλα αυτά τα παιδιά δεν πληρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου. Δεν έχουν ούτε γεννηθεί όλα εδώ, ούτε έχουν πάει έξω από σχολείο και πάει λέγοντας. Άρα με αυτήν την έννοια, ο νόμος ως είχε, να το πω έτσι. Ο νόμος ο 38-38 ανοίγει την πόρτα έτσι ώστε περίπου 10.000 παιδιά να αποκτούν με κανονικές διαδικασίες και σύμφωνα με τις προθεσμίες που προέβλεπε ετησίως την ηθαγένεια. Και γι' αυτό είναι σωστή η επισήμανση ότι πρέπει να καρτίσουμε με κάθε τρόπο αυτό το νόμο, διότι αφήνει την πόρτα ανοιχτή προς τον λαό. Με αυτήν την έννοια είναι κρίσιμος ο νόμος. Τώρα, αν μπορούμε να ανοίξουμε τη δίωδο και να βάλουμε προϋποθέσεις που θα διευκολύνουν αυτή τη δίωδο, αυτό είναι το ζητούμενο. Σε αυτή τη συγκυρία το ζητούμενο είναι να κρατήσουμε τη δίωδο σχετικά ανοιχτή. Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω όμως, δεν μας είπες το συνολικό νούμερο των. Το συνολικό νούμερο των μεταναστών στην Ελλάδα χοντρικά αυτή τη στιγμή είναι 800.000. Που με κάποιο τρόπο είναι νόμιμοι. Είναι νόμιμοι μετανάστες και το πολύ δυσάρεστο είναι το γεγονός ότι από την προηγούμενη μέτρηση που είχαμε 600.000 υπήκοους τρίτων κρατών με νόμιμες άδειες το 2009, πλέον έχουν πέσει στους 520. Δηλαδή οι άνθρωποι εκπίπτουν τις νομιμότητες, δεν φεύγουν. Είναι λάθος η ρητορική ότι οι μετανάστες τα φεύγουν καραβάνια. Οι μετανάστες περισσότερο είναι ριζωμένα εδώ πέρα. Η αποδημία τους είναι μεγάλη υπόθεση. Παρά την οικονομική κρίση, μεγάλο δεν θέλουν να φύγουν. Γιατί έχουν ριζώσει τη χώρα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, φυσικά φεύγουν κάποιοι. Όπως φεύγουν και οι Έλληνες, αλλά λοιπόν, δεν φεύγουν όλοι. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό που παρατηρείται είναι ότι επειδή οι διατάξεις των νόμων που αφορούν την νόμιμη παραμονή των ανθρώπων είναι πολύ αναλαστικές, γραφειοκρατικές και μη ρεαλιστικές στην Ελλάδα σήμερα. Όταν ζητάνε τον άλλον να έχει εισόδημα 30.000 ευρώ το χρόνο ή δεν ξέρω 60.000 για να μπορεί να φτιάξει μαγαζί, όλα αυτά σημαίνουν τι? Ότι οι άνθρωποι απολύουν το στάτους της νομιμότητάς τους. Άρα δηλαδή εκεί που πριν είχαμε 600.000 νόμιμους, τώρα πέσαμε στους 500. Σε αυτούς προσθέσε και ομογενείς και τους κοινοτικούς. Άρα ο αριθμός που μπορεί να έφτανε τους 900.000 πλέον είναι 100.000 πιο λίγο. Και αυτό είναι εξαιρετικά επίφοβο. Είναι επισφαλές, είναι επώδυνο και είναι κάτι το οποίο μια οποιαδήποτε κυβέρνηση σκέφτεται με όρους στοιχειώδης κοινωνικής ευθύνης, πρέπει να το αντιμετωπίσει. Αυτό που λέει ότι δημιουργεί ανθρώπους έτσι, στο περιθώριο, θυμωμένους, που δεν εντάσσονται με όρους πολίτη στο βίο το κοινωνικό εδώ πέρα, αλλά και έχουμε μια σειρά, έχουμε τα παιδιά που γεννήθηκαν ή που μεγάλωσαν εδώ πέρα, έτσι, που ξέρουν τα ελληνικά κυρίως, που δεν έχουν άλλη πατρίδα, που λένε μάλιστα ότι είμαστε παιδιά χωρίς πατρίδα, έχουμε δύο πατρίδες λένε πολλά, αλλά είμαστε ουσιαστικά χωρίς πατρίδα, έτσι, στο περιθώριο. Υπάρχει παιδί που μπορεί να έχει γεννηθεί εδώ και να γίνει 18 χρονών και να πρέπει μετά να πάρει άδεια παραμονής. Δεν είναι αδιανόητο. Προχθές ήμουν με ένα Σύριο πατέρα που μου έλεγε ότι το παιδί το έγινε 18 και τώρα πρέπει να βρει να του πληρώσει τα ένσημα για να πάρει άδεια παραμονής. Έτσι. Αυτά είναι. Αδιανόητα πράγματα. Αδιανόητα πράγματα, αλλά περίμενε. Έχουμε ένα πλούτο ανθρώπων, δηλαδή που ζουν, που είναι παιδιά μας, που μεγαλώσαν εδώ και δεν τα, όχι μόνο δεν τα αναγνωρίζουμε σαν πλούτο. Δεν τα αξιοποιούμε, δεν τα αντίθετα τα βάζουμε στο περιθώριο και δημιουργούμε μια στρατιά ανθρώπων θυμωμένων, που έχει κάθε λόγο να είναι θυμωμένο, να είναι θυμωμένη. Και αυτό δεν είναι θέμα μόνο της αριστεράς που πραγματικά πιστεύει σε μια ανοιχτή κοινωνία με ίσα δικαιώματα, είναι ενός οποιοδήποτε ευνοούμενου κράτους, απλή λογική, από κάθε πλευρά, ότι αξιοποιείς
τον κόσμο που έχεις. Δεν το βάζεις στο περιθώριο. Δεν δημιουργείς με τέτοιο τρόπο αποκλεισμό. Και βέβαια η ζωή είναι σύμπλοκη, με αντιφάσεις, έτσι. Και επειδή ο έρωος δεν έχει έτσι, και σύνορα, να το πούμε έτσι. Να πω έτσι ένα παράδειγμα που έχει γούστο. Ο Κουκούτσης που είναι βουλευτής της Χρυσής Αυγής στη Μεσσηνή είναι παντρεμένος με Ρουμάνα. Το αίμα τιμή Χρυσή Αυγή τι απέγινε. Ο έρωτας ξεπερνάει τα σύνορα, είτε τα ιδεολογικά είτε τα εθνικά. Ή ο Μπαρμπαρούσης είναι με Μεξικάνο όπως είναι γνωστό. Άρα ευτυχώς ως άνθρωποι έχουμε τις αντιφάσεις μας εκεί που ζητάμε καθαρότητα. Δεν υπάρχει καθαρότητα. Στη φύση δεν υπάρχει καθαρότητα. Από τα ΜΜΕ, τη δεξιά και την ακροδεξιά προφανώς, που αναπαράγουν αυτά τα πράγματα στα ΜΜΕ, μιλάνε ότι υπάρχει αθρώα εισδοή σε χώρα μεταναστών χωρίς χαρτιά. Η ερώτηση είναι όντως, υπάρχει όντως αθρώα εισδοχή στην Ελλάδα από μετανάστες χωρίς χαρτιά, παράνομων μεταναστών όπως λένε. Και το ρωτάω αυτό, γιατί τουλάχιστον με στοιχεία που έχω μέχρι το τέλος του 2012, οι επιχειρήσεις ξένιος ζεύς είχαν σαν αποτέλεσμα 62.088 προσαγωγές. Και από αυτές τις 62.000 προσαγωγές, μόλις 4.100 άνθρωποι συνελήφθησαν, αλλοδαποί, και όχι όλοι γιατί δεν είχαν χαρτιά, αλλά και για διάφορους άλλους λόγους. Μικροεμπόρια κτλ. Άρα, υπάρχουν κάποια στοιχεία για τους μετανάστες χωρίς χαρτιά. Και γενικώς θα ακούσω και τη γνώμη σας για τις επιχειρήσεις ξενοζεύσης. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το τέλος. Και θα πω ότι όποιος πιστεύει ότι το μέτρο της κράτησης είναι λύση στη διαχείριση του σύνθετου φαινομένου της δίχως χαρτιάς μετανάστευσης, είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Πέραν το ότι είναι απάνθρωπος και άδικος. Η κράτηση δεν μπορεί να είναι μέτρο αντιμετώπισης του ζητήματος της μη νόμιμης εισόδου ανθρώπων σε μια επικράτεια. Διότι, ναι μεν το να μπαίνω σε ένα κράτος παράνομα συνιστά αδίκημα με βάση τον ποινικό κώδικα, αλλά δεν υπάρχει ποινικός κώδικας που να προβλέπει κράτηση για αυτό το αδίκημα. Προβλέπει ένα μέτρο. Ποιο είναι αυτό? Το μέτρο της απέλασης. Λοιπόν, απέλαση για διάφορους λόγους στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο να γίνει. Μόνο ότι η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο φυσικά παλεύει να κάνει απελάσεις. Η απέλαση είναι μια εξαιρετικά σύνθετη διοικητική διαδικασία, η οποία πέραν του ότι κοστίζει, απαιτεί και τη βούληση του κράτους υποδοχής, αλλά και τη βούληση του κράτους αποστολής. Σε πάρα πολλά από τα κράτη αποστολής, τέτοια βούληση δεν υπάρχει. Δηλαδή το Πακιστάν δεν έχει καμία διάθεση να πάρει. Νομίζω το Μεξικό δεν έχει διάθεση να πάρει πίσω τους ανθρώπους που βρίσκονται στην Αμερική και πάει λέγοντας. Πέραν αυτού, υπάρχουν πάρα πολλά κράτη τα οποία δεν έχουν εκφρασμένη βούληση πολιτική, διότι δεν είναι διαλυμένα κράτη, είναι κράτη παρείας, όπως λέμε, η Σομαλία, το Αφγανιστάν και πάει λέγοντας. Υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν από πολέμους και άμα τους στείλεις πίσω δεν είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσουν την απειλή του αφανισμού τους. Άρα με δύο λόγια, όσο και αν είναι εύκολη η ρητορία της δεξιάς και της ακροδεξιάς και μια ρητορία η οποία πείθηκε κόσμο έξω από εκεί η συζήτηση περί απέλασης, στην πράξη πρέπει να ξέρουμε ότι ακόμα και αν κάψουμε τους ηθικούς και ανθρωπιστικούς μας φραγμούς απέναντι στην απέλαση, τα πράγματα στην τεχνική τους δεν βρίσκουν λύση μέσω των απελάσεων. Τώρα, ερώτημα. Υπάρχει ζήτημα παράνομης μετανάστευσης στην Ελλάδα. Φυσικά υπάρχει ζήτημα παράνομης μετανάστευσης στην Ελλάδα και το τελευταίο που πρέπει να κάνουμε είναι να προσποιηθούμε ή να τοποθετήσουμε. Φυσικά είναι ένα κράτος το οποίο δέχεται κόσμο. Ένα κράτος το οποίο εξαιτίας του Σέγγεν και όχι εξαιτίας του Δουβλίνου 2, το λέω αυτό ορίστο παρόδο, διότι πολλοί πιστεύουν ότι το Δουβλίνο 2 έχει μαγικές ιδιότητες. Το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι το Δουβλίνο 2 σε σχέση με τους ανθρώπους αυτούς, είναι το Σέγγεν. Έτσι. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί έρχονται εδώ και θέλουν να πάνε αλλού και δεν μπορούν να πάνε αλλού εξαιτίας του Σέγγεν. Άρα αυτό, η θέση της Ελλάδας εντείνει αυτό το πρόβλημα. Έτσι. Και με αυτήν την έννοια η Ελλάδα δέχεται μεταναστευτικές ροές και βάρη που δεν την αφορούν σαν κράτος, αλλά την αφορούν σαν τράνζιτ. Άρα εδώ νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια σοβαρή διαπραγμάτευση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά για να γίνει μια σοβαρή διαπραγμάτευση, πρέπει να ξέρεις για πόσους ανθρώπους συζητάς. Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Κατά δική μου εκτίμηση, που ακολουθεί εν πάση περιπτώσει την πιο, αν το πω έτσι, επιστημονική έρευνα που έγινε πριν από μια τριετία, συζητάμε για ένα αριθμό της τάξης των 400.000. Εγώ είδα μελέτες και εκτιμήσεις της ελληνικής αστυνομίας που συζητάνε για 800.000 και δεν σας αφήνω τις αχλαμάρες που λέγονται για εκατομμύρια. Λοιπόν, είναι 400.000, δεν το ξέρω. Θεωρώ ότι είναι ένας αριθμός που είναι κοντά στην πραγματικότητα, αλλά ο αριθμός αυτός δεν είναι σταθερός.
Ξέρετε, η Ελλάδα έχει πάψει πλέον να αποτελεί ελκυστικό μεταναστευτικό προορισμό. Και αυτό εξαιτίας της κρίσης. Τα μεταναστευτικά δίκτυα μαθαίνουν ότι η Ελλάδα πλέον δεν παρέχει τίποτα παρά μόνο την κόλαση της ανεργίας. Όχι την κόλαση του φθηνού μεροκάματου. Mm-hmm. Και για τον λόγο αυτό, είτε την παρακάμπτουν μέσω Βουλγαρίας, έτσι, είτε απλώς την αντιμετωπίζουν ως το τράνζιτ. Λοιπόν, τώρα, συγκεφαλώνω. Ναι, έχουμε ζήτημα μετανάστευσης στην Ελλάδα δίχως χαρτιά. Mm-hmm. Εντείνεται το ζήτημα αυτό από το γεγονός ότι πλέον ο περισσότερος από αυτούς τους ανθρώπους αντιμετωπίζει την χώρα ως διαγωνιστικό σταθμό. Αλλά αν δεν ασχοληθεί το κράτος σοβαρά με το να ταυτοποιήσει αυτόν τον πληθυσμό, να του δώσει, να τον βγάλει την απόλυτη αφάνεια και να του πει ότι έλα εδώ, ξέρω ότι είσαι εδώ, τουλάχιστον είσαι ο τάδε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ούτε να του δώσει τη δυνατότητα να επιστρέψουν στη χώρα του, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι από αυτού πλέον βλέπει την απόλυτη χώρα σου πέρα και προτιμά να γυρίσει. Ούτε να πάνε στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη που είναι ο αρχικός τους προορισμός, ούτε ακόμα και να τους απελάσει άμα θέλει. Μιλάμε για το απόλυτο αρνητικό άθροισμα σήμερα. Με δεδομένα αυτά που είπε ο Δημήτρης, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί πολιτικά το ζήτημα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Πολιτικά το ζήτημα αντιμετωπίζεται, συγγνώμη, με μια βαλίτσα που παίρνεις και λες, κύριε, εγώ έχω εδώ πέρα βρει ότι έχω έναν χι αριθμό ανθρώπων που είναι παράνομα στην επικράτεια. Χωρίς την παραμικρή βούληση και δυνατότητα ένταξης. Λοιπόν, εγώ έρχομαι με αυτούς και σας ζητώ να καταμερίσουμε αυτό το βάρος με μια σχετική αναλογικότητα. Διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι για μένα. Λοιπόν, εδώ κάνεις μια ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση αυτή μου λες θα οδηγήσει κάπου. Δεν ξέρω. Πάντως αυτό που έχουμε σήμερα δεν έχει οδηγήσει πουθενά. Επίσης, να συμπληρώσω σε αυτό ότι όταν εμείς ρωτήσαμε, ας πούμε, κυβερνητικούς παράγοντες ποια είναι η μεταναστευτική πολιτική που έχει αυτή η κυβέρνηση. Μας είπανε φθαρσώς δύο πράγματα. Ένα, τι είναι η καταστολή, δηλαδή τα κέντρα κράτησης, έτσι. Και ένα δεύτερο, να κάνουμε σε αυτούς που ζουν τη ζωή τόσο δύσκολη, ώστε να προσπαθήσουν να φύγουν και να μην έρχονται οι επόμενοι. Α, τόσο καλά. Ναι. Άτυπη ήταν αυτή η συνάντηση. Ναι, προφανώς είναι άτυπη. Είναι στρατηγικό της κατάδομος. Έτσι. Μπορεί να σας το πανάτυπα, όμως αυτό είναι μια στρατηγική επιλογή στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι. Όταν ρώτησα όμως, σε σχέση με αυτούς που μέσα αυτούς που έχεις, που έχουν ενταχθεί κοινωνικά, που εκπίπτουν, που πρέπει να τους ξανανομοποιείς, τι σκέφτεσαι, δεν σκέφτεται. Άτυπη κουβέντα, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι που μας είπαν και που μας έδωσαν. Αυτό ακριβώς είναι που γίνεται. Επειδή ανέφερες ξένιο Δία κλπ, να πω ότι ένα πράγμα που κάνουμε αυτόν τον καιρό είναι που πηγαίνουμε σε διάφορα κέντρα κράτησης, έτσι, με ανθρώπους που έχουν κάνει αίτηση για άσυλο και τους κρατάνε για 12 μήνες αυτή τη στιγμή. Και που η κατάσταση είναι εξωφρενική, απαράδεκτη. Δηλαδή, πρόσφατα πήγα στην Αγγιναλέζα, όπου έχουν περιστατικά ψώρας. Είχανε 300, τώρα τα έχουν μειώσει. Δεν τους δίνουν σαπούνι να πληθούν, ούτε υπάρχουν απορριπαντικά για να πλύνουν τα ρούχα τους. Μιλάνε για υγειονομικές βόμβες εκτός, ας πούμε, που δημιουργούν οι μεσανάστες, τους πιάνουν και μέσα εκεί η κατάσταση είναι αδιανόητη, έτσι. Μας λέγανε ότι πετάνε τα ρούχα, γιατί δεν έχουν, δηλαδή, ό,τι ρούχα τους δίνουν από δωρεές, τα χρησιμοποιούν, πετάνε τα παλιά, βάζουν τα καινούργια. Γιατί δεν έχουν σαπούνι να τα πλύνουν. Για να περιγράψω το υπόλοιπο των συνθήκων, δηλαδή όπου έχουμε πάει, στο Ελληνικό, στην Κόρινθο, είναι αβίωτος όρος. Πρέπει να γίνει σαφές ότι η συζήτηση για το μεταναστευτικό εφάπτεται, αλλά δεν ταυτίζεται με τη συζήτηση για την Αθήνα. Και το λέω αυτό αφενός διότι, όπως είπαμε στην αρχή, το ζήτημα της Θεγένειας αφορά ένα ευρύτερο υπαρξιακό ερώτημα για το πώς φανταζόμαστε την κοινωνία και τη ζωή μας. Το μεταναστευτικό φυσικά έχει τις δικές του τεχνικές διαχείρισης που αφορά και κόσμο που δεν βλέπει, που δεν είναι την Θεγένεια ως διέξοδο κοινωνικής επιβίωσης. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι οι άνθρωποι για τους οποίους συζητάμε τώρα, οι άνθρωποι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν ένα ολικό καθεστώς βιωτικού αποκλεισμού. Το τελευταίο που τους νοιάζει είναι η Θεγένεια. Μην φανταστείτε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν Θεγένεια. Αυτοί θέλουν ένα τύπο, τα στοιχειώδη της ζωής. Λοιπόν, άρα πρέπει να γίνει μια διάκριση του μεταναστευτικού πληθυσμού με βάση αυτό που εγώ λέω, όχι με βάση την ομιμότητα την παράνομη. Με βάση την δυνατότητά του στην πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σε ένα καθεστώς απόλυτο αποκλεισμό εδώ πέρα. Και είναι και χωρίς χαρτιά.
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι στο μετέχνιο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εκπίπτουν τη νομιμότητα και παλεύουν με κάθε τρόπο να διατηρηθούν σε μια τροχιά στου σωμάτωση. Αυτού δεν μπορεί να του πετάξει έξω. Δεν μπορεί να του οθήσει στο περιθώριο. Διότι διαλύει έτσι την κοινωνική σου συνοχή. Εφαρμόζει απάνθρωπε πολιτικέ, παραβιάζει στοιχειώδου κανόνε ανθρώπινη αξιοπρέπεια και οθεί στο περιθώριο την πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών. Που είναι, όπω είπε πριν, κομμάτι του κοινωνικού κεφαλαίου. Κομμάτι του ανθρώπινου κεφαλαίου σου. Και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι, αυτό για το οποίο συζητάμε για την Ιθαγένεια, που είναι ποιο, που είναι αυτό κοντά στην ένταξη στον λαό πλέον. Λοιπόν, άρα, αν δεν αφήσει ανοιχτού του διάλογου τη επικοινωνία προ τον λαό, τότε θα παρατηρήσει το εξή. Ραγδαία αύξηση του αλλοδαπού πληθυσμού, ο οποίο θα αυξάνεται σε καθεστώ αλλοδαπότητα, αλλά και ραγδαία επιδείνωση των ιδιωτικών συνδικών του. Δηλαδή είσαι στο απόλυτο αρνητικό άθροισμα. Άρα, αν δεν ανοίξεις την πόρτα της Ιθαγένειας, αν δεν προσπαθήσεις να κρατήσεις με κάθε τρόπο ανοιχτή την προσδοκία που λέει ότι εγώ είμαι σε αυτό το κράτος και έχω ελπίδες να ζω νόμιμα και τακτοποιημένα. Και αν δεν οδηγήσεις στην καταγραφή των πληθυσμών που είναι αποκλεισμένος από όλους, προκειμένου αυτόν τον πληθυσμό, που είναι η καυτή πατάτα, να μπορέσεις ένα κομμάτι του να τον εντάξει. Εφόσον ζει εδώ πέρα 10 χρόνια, υπάρχει η ένδειξη τη κοινωνική ένταξη, αυτό που συζητάμε δηλαδή, η διάταξη περί των εξαιρετικών λόγων, τότε δεν έχει κανένα πιστικό επιχείρημα ούτε στου Ευρωπαίου να πει ότι κύριε, εγώ αυτό δεν μπορώ να το διαχειριστώ, ελάτε να το μοιραστούμε, ούτε στι πατρίδε αυτών των ανθρώπων ένα επιχείρημα του πει κύριε, εγώ δεν μπορώ άλλο, πάρτε του πίσω. Η θέση τη δεξιά και τη ακροδεξιά στην Ελλάδα είναι ότι αυτά τα ζητήματα και τη Ιθαγένεια και του μεταναστευτικού δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται στη Βόρεια Ευρώπη, γιατί στη Βόρεια Ευρώπη έχουν λυθεί με κάποιο τρόπο τα εθνικά ζητήματα. Ενώ η Ελλάδα είναι σε μια περιοχή εθνικών κινδύνων και εθνικών ανταγωνισμών. Πάνω σε αυτή τη λογική, άλλωστε, τελευταία, 85 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν μια πρόταση, ούτως ώστε αυτοί που εισέρχονται στις στρατιωτικές ή αστυνομικές σχολές να έχουν την προϋπόθεση του γένους. Πρόσφατα ακόμα, βουλευτές Χρυσής Αυγής αποκάλεσαν πράκτορα τον μουσουλμάνο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Αχμέτ Χατζιοσμάν. Σε αυτή την τοποθέτηση, ότι η Ελλάδα είναι ειδική περίπτωση και άρα δεν μπορεί να έχει τα φιλελεύθερα πλαίσια που έχουν στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν ξέρω. Τα φιλελεύθερα μέσα εισαγωγικά, αν θέλετε, ή εκτός εισαγωγικών. Ποια είναι η θέση σας? Καταρχήν, είναι κομμάτι της εθνικιστικής και της ακροδεξιάς ιδεολογίας, ειδικές περιπτώσεις. Πάντα υπάρχουν ειδικές, κάθε φορά που υιοθετεί τέτοια ιδεολογία, ρατσιστική, εθνικιστική, ξενοφοβική, είναι μια ειδική περίπτωση και οι συνθήκες μας πρόχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ αυτή την αντίληψη αυτών 85 βουλευτών και ξενοφοβική και ρατσιστική και χαζή, θα έλεγα. Με την έννοια ότι ας έβαζε σε άλλα κριτήρια. Τι εκπαίδευση έχουν οι άνθρωποι αυτοί στις κέρυες θέσεις. Άλλα κριτήρια, πόσο αποτελεσματικοί είναι. Άλλα κριτήρια. Όχι όμως αν είναι ελληνικού γένους, ας πούμε. Τα κριτήρια φαντάζομαι πρέπει να βγουν και για αυτούς τους 85. Ναι, τότε θα πάμε μακριά. Τότε χαθήκαμε αν βγουν αυτά τα κριτήρια. Σωστό. Είναι σχεδόν το σύνολο των βουλευτών της Δημοκρατίας με την ευκαιρία, έτσι. Ναι. Επίσης, αν το πάρουμε έτσι και το τραβήξουμε, θα πρέπει να το βάλουμε και για κέρυες άλλες θέσεις, όπως τους δασκάλους μας, ξέρω, τους γιατρούς μας. Γιατί να μην είναι Έλληνα στο γένος, ώστε να... Τους βουλευτές μας. Τους βουλευτές μας, τον πρωθυπουργό μας. Τα πάντα, να αποκλείσουμε οτιδήποτε άλλο, γιατί είμαστε ειδική περίπτωση, είμαστε έθνος σε κίνδυνο. Ανάδελφο και ανάδελφο. Είναι και ξενοφοβικό και ρατσιστικό και χαζό, όπως έλεγα. Αυτό έχω να πω. Εγώ θα, κύριε Καλουδούκα, αγαπητέ Άγγελε, θα διαφωνήσω λίγο στην εκφορά της ερώτησης. Πιστεύω ότι τέτοιου είδους αντιλήψεις, οι οποίες βλέπουν το ελληνικό έθνος ως ανάδελφο και ως πολύ περίεπτο, δεν είναι δημόνιμο μόνο στην ακροδεξιά και τη δεξιά. Αλλά είναι στο πιο κάθε μας. Δυστυχώς. Και με αυτή την έννοια, αυτός ο ελληνικός φιλετισμός είναι ένα ιδεολογικό συνεχές ιστορικά και πολιτικά που έχεις δεν αφορά μόνο δίκιο. Ένα κομμάτι το οποίο προσδιορίσαμε με αυτόν τον τρόπο. Και δυστυχώς οι ιδεολογικές αντοχές και ανοχές του δικού μας χώρου ή ενός πιο ελεύθερου αριστερού χώρου, δημοκρατικού χώρου απέναντι σε τέτοιου είδους ιδεολογήματα είναι εξαιρετικά στενές. Ακούω συχνά τέτοιες μπαρούφες και σε πιο οικείους συγγενείς πολιτικούς χώρους. Ακόμα και στην άκρα αριστερά που έχουμε. Φυσικά. Στην εξωτερική αριστερά. Λοιπόν, τώρα,
η Ελλάδα είναι η ειδική περίπτωση, κάθε κράτος είναι η ειδική περίπτωση και η Ελλάδα είναι η ειδική περίπτωση, κάθε κράτος όμως είναι και μια συγκρίσιμη περίπτωση. Έχει τόσο ειδικά χαρακτηριστικά η Ελλάδα που την καθιστούν μη συγκρίσιμη. Έχει χαρακτηριστικά που την καθιστούν συγκρίσιμη με τη Δυτική Ευρώπη, όπως το γεγονός ότι είναι πόλος αποστολής μεταναστών, αλλά έχει και χαρακτηριστικά που την καθιστούν συγκρίσιμη με την Νότια Ευρώπη. Έχει άλλα χαρακτηριστικά που την καθιστούν συγκρίσιμη με την Βαλκανική Ευρώπη. Έχει άλλα χαρακτηριστικά που την καθιστούν συγκρίσιμη με την υπόλοιπη Μεσογειακή Ευρώπη ή ακόμα και με ευρωπαϊκά κράτη της Μεσογείου. Άρα, τι θέλω να πω. Η συζήτηση περί ειδικής περίπτωσης, συμφωνώ απολύτως με τη Βασιλική την Κατριβάνου, όταν αυτό δίνεται με ένα ατόφιο ιδεολόγημα και ρητορία της μοναδικότητας, παραπέμπει φυσικά σε ρατσισμό, ξενοφοβία, εθνικισμό και σε τελευταία ανάλυση μια υπερμετροπία που δεν μας επιτρέπει να βλέπουμε τίποτα άλλο παρά τον εαυτό μας, ας πούμε. Έτσι, είναι ένα απόλυτο στιγματισμό, δεν μπορούμε να εστιάσουμε σε τίποτα άλλο. Όμως δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον κόσμο, ευτυχώς ή δυστυχώς, και με αυτή την έννοια συμφωνώ απολύτως ότι όλη αυτή η συζήτηση καταλήγει και σε πολιτικά αφελείς και κοινωνικά επικίνδυνες και ιδεολογικά αποσταθεροποιητικές θέσεις, τις οποίες έχουμε πληρώσει πολύ σαν λαός, ας πούμε, καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Η Ελλάδα έχει ιδιαιτερότητες, με βάση αυτές τις ιδιαιτερότητες νομίζω κάναμε αυτή την κουβέντα, δεν αποκλείσαμε καθόλου τις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας και τις γεωπολιτικές και τις υπόλοιπες, αλλά εγώ εκεί ύστερα το κάθε κράτος έχει ιδιαιτερότητες. Επίσης θέλω να πω ότι αυτοί που λένε ότι τα φιλελεύθερα ιδεολογήματα δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια της ιστορίας και της γεωπολιτικής θέσης των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών, περίπου οι ίδιοι λένε τα ίδια πράγματα και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Άρα δεν κομίζουν τίποτα τα κοινοφανές, τίποτα το απολύτως ιδιαίτερο. Οι Έλληνες ακροδεξιότητα τα λένε εδώ, διότι τα λένε και οι Ιταλοί, τα λένε και οι Γερμανοί, και οι Ισπανοί και οι Άγγλοι, όλοι λένε τα ίδια πράγματα. Ακριβώς τα ίδια. Άρα λοιπόν, μήπως αυτό το οποίο καταλήγουμε τελικά είναι ότι η όλη συζήτηση για τη μετανάστευση και την ηθαγένεια μας κομίζει κάτι νέο. Και τι είναι αυτό το νέο? Ότι τα σύνορα του εμείς και αυτοί είναι σύνορα που δεν αφορούν τελικά τους γηγενείς και τους μετανάστες. Αλλά τα μέτωπα και τα στρατόπεδα που φτιάχνουν μέσα στις κοινωνίες τελικά είναι πιο σύνθετα. Διότι μέσα στο εμείς έχουμε μετανάστες και μέσα στους αυτοί είναι και Έλληνες και μετανάστες. Άρα θέλω να πω ότι η συζήτηση περί μετανάστευσης τελικά καταλήγει στο να σχετικοποιηθεί και να δώσει τη θέση της στο αρχικό, υπαξιακό, κομβικό στρατηγικό ερώτημα το οποίο θίξαμε στην αρχή αυτής της συζήτησης, που είναι τι θέλουμε να είμαστε ως κοινωνία. Ποιο είναι το όραμά μας, ποιο είναι το πολιτικό μας σχέδιο ως κοινότητα, με βάση ποιες στρατηγικές πορευόμαστε για το μέλλον. Εκεί, φυσικά, με κάποιους συμφωνούμε και με κάποιους διαφωνούμε. Και απλά όσο περισσότερα περιθώρια δημιουργείς, δηλαδή ας δούμε πόσες κατηγορίες έχουν περιθωριοποιηθεί μέσα στην πολιτική του μνημονίου, έτσι, έχουν βγει στην άκρη, με την ίδια λογική περιθωριοποίηση όλους, έτσι, τους συνταξιούχους, περιθωριοποίησε όλους τους ανθρώπους, περιθωριοποίησε ας πούμε τους αλλοδαπούς, δημιουργείς απλά περιθώρια. Δεν ξέρω ποιος θα μείνει με αυτή τη λογική. Άρα είναι πραγματικά δύο ιδεολογίες. Δεν είναι εμείς και οι ξένοι. Είναι αν θα υπάρχει κάποιοι, ας πούμε, λίγοι που θα περνάνε καλύτερα και το ευρύτερο περιθώριο, που όλο και θα μεγαλώνει, ή θα υπάρχει μια κοινωνία που θα μοιραζόμαστε, που θα είναι ανοιχτή και που θα έχει πιο αλληλέγγυους δεσμούς και που θα αξιοποιεί τον πλούτο της, έτσι, κακά τα ψέματα. Όσα παιδιά έχω γνωρίσει δεύτερης γενιάς και έχω κάτι και μου έχουν πει ιστορίες, ας πούμε, της γειτονιάς τους που έχουν μεγαλώσει, σε αθηναϊκές γειτονιές, έτσι, ή άρχισαν να μου λένε πόσες φορές έχουν πάει στον Παρθενώνα, γιατί δούλευα με τέτοια παιδιά, και τι έχουν δει εκεί, και άρχισαν να μου λένε τις ιστορίες του Παρθενώνα. Αυτά τα παιδιά, τι θα πεις, ότι δεν έχουν επαρκή σχέση με το έθνος? Και θα έχει το άλλο παιδί που είναι στην Αμερική και είναι τρίτης, τέταρτης γενιάς. Έτσι. Και δεν ξέρει και δεν έχει πάει ποτέ να επισκεφτεί το χωριό του παππού του. Είναι ιδεολογήματα αυτά. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το βάζει στην ατζέντα του, να το σηκώσει πραγματικά ακόμα περισσότερο το θέμα της ηθαγένειας, γιατί είναι κέριο αυτή τη στιγμή. Είναι κέριο σε μια μάχη που δίνει όχι μόνο για το μνημόνιο και την οικονομική πολιτική, αλλά μια μάχη που δίνει για δημοκρατία και για μια ισονομία και για δικαιώματα πάνω χέρι-χέρι. Και πρέπει να το σηκώσουμε ακόμη περισσότερο. Βασιλική και Δημήτρη, σας ευχαριστώ πολύ εκ μέρους του Left.gr για τη συνέντευξη που μας παρακολουθήσατε.
ευχαριστούμε για την κουβέντα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.